Λοιπόν, όπως είπαμε, οι κάλπες έκλεισαν και οι δύο βασικοί διεκδικητές της Προεδρίας μίλησαν. Μίλησαν μέσω Twitter και η Χρύσα Τσίχλη θα μας μεταδώσει τώρα τις δηλώσεις τους. Προφανώ γνωρίζω ότι είναι μια μάχη που θα κοπεί στο νήμα και οι δύο καλούν στην ουσία του πάντε να περιμένουν μέχρι να καταμετρηθεί και η τελευταία ψήφο. Θα ξεκινήσουμε με την ανάρτηση του, ε, προ, ε, του Προέδρου τη Τουρκία, Ρατζέπ Ταγί Περντογάν. Αγαπητοί συνταξιδιώτε, η διαδικασία τη ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με τρόπο που αρμόζει στη δημοκρατία μα. Δόξα τω Θεό. Τώρα Όπω πάντα ήρθε η ώρα να κρατηθούμε σφιχτά από τι κάλπε μέχρι να είναι οριστικά τα αποτελέσματα. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε τη βούληση του έθνου μα. Και κατόπιν η ανάρτηση του Κεμάλ Λιτζ Ντάρογλου, του επικεφαλή τη Ανομία Αντιπολίτευση, ο οποίο απευθύνει έκκληση στου εθελοντέ, αν θέλετε. Έχει στείλει χιλιάδε εθελοντέ η αντιπολίτευση στα εκλογικά τμήματα. Θέλω να απευθύνω έκκληση στου ήρωε τη δημοκρατία μα. Μην εγκαταλείπετε ποτέ κάλπες, τι κάλπε, ό,τι και αν γίνει μέχρι να παραδοθεί η τελευταία υπογεγραμμένη Φοβάτε έκθεση τη Ακριβώ. Φοβάται νοθεία. Η πλήρη και σωστή εκδήλωση τη βούλη του λαού εξαρτάται από την αποφασιστικότητά σα. Θα δει, θα αξίζει την κούρασή σου. Απευθυνόμενο ξανά στου εθελοντέ, αυτού που συμμετέχουν για να παρακολουθούν τα αποτελέσματα. Επιφυλακτικό ο Ερντογάν, φόβους για νοθεία από τον κυλή